Μόλις τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας, είναι εδώ, είναι στο πλατό, είμαστε στο Φάληρο, δεν είμαστε στον Άγιο Δήμητρο. Έχει επιστρέψει το κορίτσι μας. Καλώς όρισες λοιπόν και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Επίσημα πλέον και βολεμένη στην καρέκλα, γιατί σε πιάσαμε από τα μούτρα πριν. Είσαι καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Έχεις προλάβει να ξεκουραστείς καθόλου? Όχι πολύ, αλλά εντάξει. Είναι, μου έλεγε τώρα η Ειρήνη στο διάλειμμα ότι είναι στη φάση αυτή του αιώνιου, εντάξει, του βασανιστικού τζέντλακ μόλις επιστρέψει από το μέρος αυτό που κρατάει γύρω στη μια εβδομάδα. Εγώ τουλάχιστον τόσο ήθελα για να συνέλθεις, εσύ στην τρίτη μέρα ακόμα. Ναι. Έχεις λίγο ναι. Δρόμο ακόμα. Δεν κοιμάμαι καλά ακόμα, αλλά είναι πολλοί λόγοι που οφείλονται γι' αυτό. Είναι και οι υποχρεώσεις που πρέπει να μπουν σε τάξη, είναι και κάποια συναισθήματα, κάποιες σκέψεις. Να έρθει στην πραγματικότητα. Αυτό. Είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Θέλει το χρόνο του κι αυτό. Για ποιο λόγο, πού δηλαδή δυσκολεύεται κάποιος. Ή ξέρω εγώ εσύ, πού νιώθεις ότι θέλεις λίγο το χώρο σου και το χρόνο σου. Για να συνηθίσεις τι, το ότι άλλαξες καθημερινότητα, το ότι ήρθες στην Ελλάδα, το ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο για σένα που εσύ θα μας πεις αν ήταν ευχάριστο ή όχι. Και οι τρεις παράγοντες. Εκτός το ότι πια χθες, ας πούμε, συνειδητοποίησα ότι τώρα είμαι μέσα σε τείχους και όχι όλη αυτή η αλλαγή. Εκτός το ότι νιώθεις ότι τώρα βιώνω ένα Survivor 2. Και το λες αυτό. Γιατί? Γιατί έτσι είναι. Γιατί αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι είναι λίγο και λίγο εκπαιδευτικό. Ότι είναι μια μικρογραφία όλο αυτό. Της κοινωνίας μας. Survivor, αυτό που το είπε και το η Κατερίνα. Αυτό. Survivor 2 όσον αφορά σε τι, δηλαδή στην πραγματικότητα που δούμε εδώ στην Ελλάδα ή περισσότερο δικό σου όσον αφορά στη διαχείριση της εμπειρίας αυτής μετά. Και της διαχείρισης στο μετά, αλλά γενικά το Survivor, γι' αυτό λέγεται Survivor, είναι επιβιώνω. Πώς θα επιβιώσω στη ζωή. Εγώ λίγο έτσι ταυτίστηκα με αυτό το παιχνίδι, ότι τα αγωνίσματα ήταν η δουλειά μας. Που πρέπει να πάμε να δουλέψουμε για να πάρουμε το φαγητό μας, την επικοινωνία μας και οτιδήποτε. Ναι. Και η τριγύρω μας ήταν η κοινωνία, οι συνάνθρωποι. Για τη δουλειά, επειδή ξέρω ότι σου έρχονται, ετοιμάζεις ωραία πράγματα, έχεις ήδη ετοιμάσει κάποια πράγματα, τα οποία εμείς τα ακούγαμε και όταν εσύ ήσουν εκεί, δεν ξέρω αν το γνώρισες, ότι έκανε πρεμιέρα το τραγούδι. Το γνώρισα μετά.